Σοβαρό εργατικό ατύχημα με θύμα εργάτη ιδιωτικού συνεργείου καθαριότητας είχαμε την 5η 31 Οκτωβρίου στον Τιτάνα στο Δρέπανο, σύμφωνα με καταγγελία του Συνδικάτου Οικοδόμων Πάτρας. Είναι το δεύτερο ατύχημα μέσα σε ένα μήνα. Όπως λένε οι συνδικαλιστές, πρόκειται για εργαζόμενο που είχε σταλεί να εργαστεί σε γραμμή παραγωγής κοντά σε σιλό που είχε διακόψει τη λειτουργία του. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, στον χώρο του συνεργείου, ο εργαζόμενος άνοιξε και τη θηρίδα της μεταφορικής ταινίας του σιλό για να ελέγξει αν είναι καθαρή. Τη στιγμή εκείνη, συσκευή εκτόξευσης αέρος με πίεση, η οποία χρησιμοποιείται για την αφαίρεση υλικών από κλειστούς χώρους, λειτουργήσε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σύννεφος σκόνης και υλικών. Μία ισχυρή ρηπή από υλικά χτύπησαν και τον εργαζόμενο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν σοβαρά στο πρόσωπο και τα μάτια. Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο της εταιρείας στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας και όχι με ασθενοφόρο, λόγω απουσίας οδηγού ασφαλείας στη Βάρδια, όπως καταγγέλνουν οι οικοδόμοι. Γεγονός που έχει επαναληφθεί και στο παρελθόν. Το Σωματείο ζητά εκ νέου την παρέμβαση της επιθεώρησης εργασίας και ζητά άμεσα να γίνει ζώνη ασφαλείας τουλάχιστον 30 μέτρων πέριξ του σιλό που φέρει τον εκτεθειμένο σε συνθήκες καιρικής διάβρωσης οπλισμό. Μέσα σε ένα μήνα, δεύτερο εργατικό ατύχημα, σοβαρός τραυματισμός. Εκείνο το θέμα. Σε υπεργολάβω τώρα. Σε υπεργολάβω. Ναι. Γιατί προχθές, πριν ένα μήνα, είχαμε σε άλλο υπεργολάβο έναν πολυτραυματία, ο οποίος είναι ακόμα στο νοσοκομείο με πολύ σοβαρά προβλήματα, ο άνθρωπος. Και προχθές την Παρασκευή, πότε ήταν, αργά το απόγευμα, γιατί δούλευε υπερορίες ο συγκεκριμένος, 65χρονος, δούλευε υπερορίες από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν καταλαβαίνεις, όχι λάθος θα κάνεις, ναι. Και με την πίεση επάνω, λοιπόν. Με μία συγκεκριμένη τεχνική εκεί που καθαρίζουν κάτι φρεάτια, έφτασε μία φούσκα και του πέταξε στο πρόσωπο υλικά, άμμους, τέτοια κτλ. Ναι. Και αυτός κινδυνεύει, ο άνθρωπος να χάσει τα μάτια του, κινδυνεύει μάλλον, το ένα το χάει. Λοιπόν, εμείς επανελειμμένα καλούμε την επιθεώρηση. Δεν φτάνει να πάει να το καταγράψει η επιθεώρηση. Θα πάει να το κλείσει. Η άλλη επιθεώρηση, όχι που είναι τα μεταασφάλειας, η άλλη, θα πάει να σταματήσει τις περιορίες. Μα δεν μπορεί να δουλεύουν στον Τιτάνα στους εργολάβους από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι εργαζόμενοι. Δεν μπορεί. Όποιος, αν έχουμε κι άλλο ατύχημα, και αν έχουμε πιο σοβαρό, καταλαβαίνετε τι εννοώ, εγώ στον Κατσικόπουλο του είχα πάει φέρετρο με κόκαλα, όταν ήταν στην ΕΚΤΗ, είπε. Ναι, το θυμάμαι. Τώρα θα τα πάμε στην επιθεώρηση. Θα πάτε φέρετρο πάλι. Θα πάμε στην επιθεώρηση. Ναι, γιατί είναι στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο, είναι χοντρά τα παιχνίδια που παίζονται. Δεν κατάλαβα γιατί δεν παραπαρέμουν να το σταματήσουν. Μάλιστα. Για ποιο λόγο.